δυνατότης εξαγοράς καταπατημένων εκτάσεων του δημοσίου. Τη δυνατότητα σε όσους έχουν καταπατήσει δημόσιες εκτάσεις να τις εξαγοράσουν και να αποκτήσουν νόμιμους τίτλους κυριότητος, καταβάλλοντας το τίμημα είτε εφάπαξ με έκπτωση 10% είτε έως 60 άτοκες δόσεις από 100 ευρώ το μήνα, δίδει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που ετέθησε δημόσια διαβούλευση. Δικαίωμα εξαγοράς έχουν πολίτες αλλά και τα νομικά πρόσωπα που κατέχουν τα ακίνητα τουλάχιστον 30 έτη με τίτλο υπέρ των ιδίων ή των δικαιοπαρόχων τους, ενώ μπορούν να εξαγοράσουν τις εκτάσεις που έχουν καταπατήσει και όσοι τα κατέχουν τουλάχιστον 40 έτη. Εφόσον σε αυτά ευρίσκεται η κύρια και μοναδική κατοικία τους ή σε αυτά ασκούν τουριστική, βιοτεχνική, βιομηχανική ή αγροτική δραστηριότητα. Το τίμημα εξαγοράς αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% της αντικειμενικής αξίας του οικοπαίδου ή αγροτεμαχίου. Αν επί του οικοπαίδου ή αγροτεμαχίου κατά περίπτωση υφίστανται κτίσματα αναγερθέντα από τον ετούντα ή τους δικαιοπαρόχους του, το ποσό του τιμήματος εξαγοράς προσαυξάνεται κατά 25%. Εάν ο ιδιώτης έχει αναγνωριστεί δικαστικά ως κύριος του δημοσίου ακινήτου έναντι του δημοσίου και έχει εγγραφεί ως ιδιοκτήτης στο κτηματολόγιο, κερδίζει έκπτωση 50% επί του τιμήματος, ενώ αν είναι ανάπηρος δικαιούται εκπτώσεως 80%. Εκπτώσεις 20% δικαιούνται οι παλινοστούντες ομογενείς και πολύτεκνοι, ενώ 15% οι πολύτεκνοι. Εξαιρούνται της διαδικασίας δημόσια ακίνητα που εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία, βρίσκονται σε χώρο που έχει χαρακτηριστεί αρχαιολογικός, είτε εντός ζώνης Αιγιαλού και άλλα. Επίσης, δεν είναι δυνατή η εξαγορά δημοσίου ακινήτου εφόσον συντρέχουν λόγοι αναγόμενοι σε ζητήματα εθνικής αμήνης ή δημόσιας ασφάλειας. Πάντως, το 50% του τιμήματος που εισπράττει το δημόσιο αποδίδεται στην ΕΤΑΔ ως θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας. Thank you.